Kære kammerater, først og fremmest vil jeg godt takke for mange års godt og trofast kammeratskab. For i svære tider at være et fyrtårn, der kan guide, for den enorme indsats i den internationale arbejderbevægelse, og ikke mindst for den stærke position i den græske historie og arbejderklasse. Αγαπητοί σύντροφοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλή και ειλικρινή φιλία πολλών ετών. Το ΚΚΕ αναγνωρίζεται όχι μόνο για την ισχυρή επιρροή του στην εργατική τάξη της Ελλάδας και την ουσιαστική του παρέμβαση, αλλά και για την τεράστια προσφορά του στο διεθνές εργατικό κίνημα. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για την ανθρωπότητά μας, όπου οι λέξεις και οι έννοιες βιάζονται και παραμορφώνονται σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και για καλοπροαίρετους ανθρώπους μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι νέες ατζέντες έρχονται με τόσο γρήγορο ρυθμό, με ένα ράλι ανταγωνισμού για το ποιος όμιλος θα επικρατήσει, ενώ η θέση της εργατικής τάξης δυσχεραίνει όσο ποτέ άλλοτε. Τα θέματα είναι πολλά, όπως η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και των καταναλωτικών αγαθών, η κόλαση των εξοπλισμών και, όχι λιγότερο σημαντικό, το ζήτημα της φύσης και της επιβίωσης του πλανήτη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι είναι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που γίνονται τα μεγάλα θύματα. Και δεύτερον, ότι αποδεικνύεται καθημερινά ότι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καπιταλιστικός κόσμος είναι σε πορεία σύψης. Πιστεύω ότι κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να προσεγγίζουμε το ζήτημα της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Η κλιματική πάλη και η πράσινη μετάβαση, που ήταν και είναι στα χείλη όλων εδώ και πολλά χρόνια, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα νέο πεδίο μάχης στο καπιταλιστικό σύστημα. Δηλαδή, ένα νέο πεδίο για το αστικό σύστημα και για τα κόμματά του που το συντηρούν, να δώσουν στον καπιταλισμό μια νέα ελπίδα επιβίωσης. Ότι μπορούμε να αναπροσαρμοστούμε, να κάνουμε πράγματα με πιο έξυπνο τρόπο κτλ. Αλλά χωρίς να σχετίζεται όλο αυτό με το γεγονός ότι είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που είναι η αιτία που όλη η ενέργεια απορροφάται σύντομα από τον πλανήτη μας. Στη Δανία, αυτό το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια. Και στις τελευταίες εκλογές, οι πολιτικοί και τα κόμματά τους βάφτισαν τις εκλογές του 2019 ότι ήταν εκλογές για το κλίμα και ότι από εδώ και πέρα η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να επιταχυνθεί. Φυσικά, ορισμένες περιοχές άγριας φύσης χαρακτηρίστηκαν natura και προστατευόμενες και δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Όμως, τα εντελώς προφανή προβλήματα με την αναδιοργάνωση δεν έχουν λυθεί σε καμία περίπτωση, γιατί δεν αντιμετωπίζεται η ρίζα του κακού. Δηλαδή, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και η ιδιοκτησία των εργαλείων της πράσινης μετάβασης. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα. Πρώτον, πρέπει να εξετάσουμε την ίδια τη μετατροπή σε πράσινη ενέργεια και την ιδιοκτησία της μετατροπής. Εμείς που ζούμε στην επαρχία, γνωρίζουμε πώς σχεδιάζεται η πράσινη μετάβαση. 9 από τις 10 φορές έχουμε τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες που για να εγκαταστήσουν, για παράδειγμα, ανεμογεννήτριες, αγοράζουν μεγάλες εκτάσεις, αγοράζουν κτηριακά συγκροτήματα με σκοπό να τα κλείσουν και να τα γκρεμίσουν, μειώνοντας έτσι τον ντόπιο πληθυσμό και αλλάζοντας την κοινωνική του σύνθεση, με καταστρεπτικές συνέπειες για τα σχολεία της περιοχής, τα μικρομάγαζα και την κοινωνική ζωή. Αυτές οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν καμία σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, αλλά ούτε και κάποιο όφελος από αυτήν. Έρχονται οι όμιλοι, σαρώνουν τα πάντα στείνοντας ανεμογεννήτριες, απομυζώντας όλη την παραγόμενη ενέργεια και το κέρδος, χωρίς να προσφέρουν κάτι στην τοπική κοινωνία. Ένας πόρος που διαφορετικά, με άλλο σχεδιασμό, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναβάθμιση μιας απομακρυσμένης περιοχής, αλλά που σήμερα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές, επειδή η ιδιοκτησία της πράσινης μετάβασης βρίσκεται στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Δεύτερον, υπάρχει μία αστάθεια με την τιμή της ενέργειας. Κατόπιν αιτήματος των παραγωγών ενέργειας της Δανίας το 2020, το Συμβούλιο Ενέργειας πραγματοποίησε ανάλυση για την αηφόρο ανάπτυξη
και της ΑΠΕ. Συμπέρασμα, ποτέ άλλοτε η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στη Δανία δεν ήταν πιο φιλική προς το κλίμα. Αποδείχτηκε ότι το 2020 ότι το μερίδιο της πράσινης ανανεώσιμης ενέργειας αποτελεί το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης των Δανών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το κλίμα, σύμφωνα και με την έκθεση του Συμβουλίου Ενέργειας. Αλλά όταν εμείς ως καταναλωτές κοιτάμε τους λογαριασμούς ρεύματος με απότομες αυξήσεις τιμών, είναι δύσκολο να αποδεχτούμε το πόσο φιλική είναι η ενέργεια. Ακόμα πάθαμε σοκ όταν μας ήρθε λογαριασμός περίπου 700 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό, γιατί το περασμένο καλοκαίρι δεν φύσηξε. Και δημιουργείται μόνιμο άγχος το αν θα φυσάει ή αν θα βρέχει και γιατί αν όχι θα μας έρχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί. Τελικά τι φταίει για όλα αυτά? Μήπως επειδή το πράσινο ρεύμα είναι πιο ακριβό από το μαύρο? Ή μήπως επειδή η ιδιοκτησία του ενεργειακού μας τομέα βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών επιχειρήσεων? Ή ακόμα ότι τα χρήματα από την υψηλή φορολογία στην ενέργεια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κάθε λογής άλλων επενδύσεων? Άρα μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι όσο συνεχίζεται ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και ιδιοκτησία στην ενέργεια, τότε η πράσινη μετάβαση δεν είναι παρά ένα νέο εργαλείο για τη διαιώνιση της καπιταλιστικής κοινωνίας και επομένως η απέτηση από το εργατικό λαϊκό κίνημα θα πρέπει να στοχεύει στη σύγκρουση με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να προσαρμοστεί στο πράσινο κέρδος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσαρμοστεί προς όφελος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Για όλα τα παραπάνω, θεωρώ χρέος που αφορά τον καθένα μας και σε κάθε χώρα να προσαρμόσει την οργάνωση της πάλης στο πνεύμα του καλέσματος που απίφθινε προηγούμενα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΚΟΕ.